Για να πάω λοιπόν και στην Παναγιώτα, την Τζαμουράνη, την Τέτα. Ένα χειροκρότημα για την Τέτα. Πρώτα όμως βλέπω την Κυραρένα εκεί που με χαιρέταγε εκεί από τον μπαλκόνι. Δείξε μου Νίκο κοντινό. Γεια σου Κυραρένα, Λεβέντισα. Και για σένα η εκπομπή σήμερα. Είναι η μαμά του Δήμαρχου, έτσι. Να τη χαίρεσαι ρε Δήμαρχε, την Κυραρένα. Άντε, Τέτα μου, μισό λεπτό. Δειράχη Μεγαλουπόλεως η Τέτα. Μένει στην Καλαμάτα η μισή οικογένεια, ήρθε από το Δειράχη. Και ο μπαμπάς της, και η μητέρα της βέβαια, αλλά ο μπαμπάς της είναι ο αγαπημένος μου θείος. Ο παπά Φώτης ο Τζαμουράνης, έτσι να τα λέμε και αυτά. Γεια σου ρε Τέτα, υπάλληλος της Τραπέζης της Ελλάδος. Βέβαια, του ενδόξου ιδρύματος, του κεντρικού ιδρύματος της χώρας, βεβαίως. Τέτα, η πρώτη σου τηλεοπτική εμφάνιση. Α, παιδάκι, σε εκπομπή του μπαμπά σου. Α, ναι, δίπλα στους μουσικούς, τόσο δά. Μπράβο ρε Τέτα, χαίρομαι πάρα πολύ. Τα λέμε στους Γαργαλιάνους. Ήρθε να τιμήσει και η Τέτα τους Γαργαλιάνους και την ευρύτερη περιοχή, το Δήμο Τριφυλίας. Τι ωραίος δήμος είναι, ρε Τέτα. Ρε εσύ, εδώ ξέρουν να ζούνε. Πού πάμε, πού με διώχνετε ρε μετά τα γυρίσματα. Θα κάτσω κι άλλο, σας το λέω. Τα έχετε όλα πια, βουνό, θάλασσα, τι μέρη κουκλίστηκα είναι αυτά. Άντε να είστε ευλογημένοι και γεροί όλοι. Μέσα από την ψυχή μου σας το λέω. Λοιπόν, Τέτα μου να ζήσεις. Δεν είναι επαγγελματίας τραγουδίστρια με τη στενή έννοια και χρήση του όρου και εμείς αυτό στοχεύουμε στην εκπομπή. Θέλουμε να περνάνε οι άνθρωποι που υπηρετούν πιστά τη μουσική παράδοση. Αυτοί είναι οι αφανείς ήρωες, όλοι εσείς δηλαδή. Άντε, να συνεχίσει το πρόγραμμά μας.